Θεατρικοί βηματισμοί στο νησί του Ιπποκράτη. Επιτυχημένες αθηναϊκές παραστάσεις θα παρουσιαστούν από τις 14 έως τις 31 Μαρτίου στο νησί του Ιπποκράτη. Για σχεδόν δηλαδή 3 εβδομάδες η ΚΟΣ θα μεταμορφωθεί σε μια μεγάλη θεατρική σκηνή, φιλοξενώντας επιτυχημένες παραστάσεις της Αθήνας καθώς και έκθεση θεατρικών κοστούμιών από το βεστιάριο του Θεάτρου Βορείου Ελλάδας. Το νησί του Ιπποκράτη θα διοργανώσει το φεστιβάλ Θεατρικοί Βηματισμοί υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΒΣ, της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Θέατρο Πολυχώρο Σφαγείο και με την υποστήριξη των μελών των δύο θεατρικών σκηνών που στεγάζονται στο Θέατρο Σφαγείο. Σκοπός του φεστιβάλ είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας και ιδίως εκείνων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού ότι η ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα τα νησιά διψούν μέσα στον άνυδρο χειμώνα για ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες μπορούν να υποστηρίξουν. Πρόεδρε, το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου της ΚΟ, ΔΟΠΑΒΣ, διοργανώνει ένα φεστιβάλ θεάτρου μέσα στο χειμώνα ακόμα, μέσα στο Μάρτιο, από τις 14 στις 31 Μαρτίου. Φαντάζομαι ότι προηγήθηκε μια αρκετή δουλειά μέχρι να το οργανώσετε, μιας και συνεργάζεστε με την θεατρική σκηνή του Σφαγείου, που θα βοηθήσει για τη διοργάνωση. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή την περίοδο φιλοξενούμε εξαιρετικές παραστάσεις από την Αθήνα στο νησί μας. Ήταν πολύ σημαντικό η συνδρομή του Θεάτρου Πολυχώρος, πολύ σημαντική, Θέατρο Πολυχώρος Σφαγείο, γιατί πραγματικά χωρίς αυτούς δεν θα ερχόντουσαν οι παραστάσεις εδώ. Είναι υπό την αιγίδα του ΔΟΠΑΒΣ. Και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να συμμετέχουν, σε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πόσες παραστάσεις θα γίνουν? Θα είναι από τις 14 Μαρτίου έως και τις 31, σε σύνολο 7. 7 παραστάσεις, οι οποίες, να σε ρωτήσω, επειδή θα φιλοξενηθούν στην σκηνή που στεγάζεστε, mm-hmm. στο Σφαγείο, είναι ένας χώρος κατάλληλος για να φιλοξενήσω οποιοδήποτε είδος παράστασης, έτσι δεν είναι? Ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που το Σφαγείο καταφέρνει να φέρει παραστάσεις και να φιλοξενήσει παραστάσεις που είναι από έναν μονόλογο, όπως είναι της Βέρας Κρούσκα, μέχρι μια μεγάλη παράσταση μουσικοθεατρική που θα είναι το Ζεμπέγικο των Νινιό. Και βέβαια είναι καταξίωση για το Σφαγείο που θα έρθουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι άνθρωποι να πατήσουν το σανίδι του. Και χαιρόμαστε πολύ που ο κόσμος θα καταφέρει να δει αυτές τις παραστάσεις που παίζονται ακόμα στην Αθήνα. Ανεβαίνουν και τώρα και πάνε πολύ καλά. Και πάνε και περιοδίες. Χρειάστηκαν, κυρία Χατζη Χριστοφή, αλλαγές στα σκηνικά, να υποστηρίξετε και τεχνικά την σκηνή του Σφαγείου για να παρουσιαστούν οι παραστάσεις? Πιο κατάλληλη να απαντήσει είναι η Διονυσία, αλλά εγώ να τονίσω ότι το Σφαγείο έχει όλες τις υποδομές για να υποδεχθεί τέτοιου είδους παραστάσεις και αν οτιδήποτε προκύψει στο μέλλον, εμείς είμαστε εδώ. Εκτός βέβαια από τα θέατρα, και πες μου αν χρειαστήκε να κάνετε κάποιες παρεμβάσεις για να μπορέσετε να εξυπηρετήσετε, να ανταποκριθείτε στις ανάγκες της κάθε παράστασης, υπάρχει και μια έκθεση πολύ ενδιαφέρουσα με θεατρικά κοστούμια, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Το θέατρο το δικό μας θυμίζει λιγάκι η σκηνή των Αθηνών, θυμίζει λίγο το θέατρο του Νέου Κόσμου. Είναι από αυτά που στην Αθήνα γεμίζουν. Όλες αυτές οι παραστάσεις παίζονται σε τέτοια περίπου θέατρα. Μικρά, έτσι. Είναι ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη σκηνή. Βέβαια, επειδή είναι χειροποίητο, έχει ένα σωρό ατέλειες. Εμείς φροντίσαμε λιγάκι να τον φρεσκάρουμε το χώρο, να τον ομορφύνουμε, να τον καθαρίσουμε και να τους δεχτούν όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν έχουμε όλες τις υποδομές. Ναι, η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Φουαγέ. Και είναι 10 κοστούμια από το κρατικό Βορείο Ελλάδος που έχουν φορέσει, είναι πια μουσιακά. Έχει φορέσει ο Μινωτής, η Μερκούρη, όλα αυτά είναι συγκίνηση που θα τα έχουμε στο Φουαγέ και ο κόσμος που θα έρχεται να δει τις παραστάσεις θα βλέπει και αυτά τα κοστούμια από κοντά. Τη στείλουμε και αυτή την έκθεση. Είμαστε σε ένα τώρα φόρτο εργασίας. Ελπίζουμε. Ναι, ξεκινάμε καθαρά Δευτέρα, έτσι. Καθαρά Δευτέρα ξεκινάμε. Και βέβαια, εκτός από την έκθεση και τις παραστάσεις, έχουμε και σαν θεατρικό εργαστήρι κάποια σεμινάρια με αφορμή όλους αυτούς τους σπουδαίους σκηνοθέτες που θα έρθουν. Θα μπορέσουμε και εμείς να πάρουμε λίγο από τις γνώσεις τους.
Ελπίζω να μπορούμε να παρακολουθήσουμε κι εμείς κάτι. Μακάρι. Καλό θα είναι να μην χάσετε καμία από τις παραστάσεις. Ευχόμαστε να μας επιτρέψουν βέβαια να κάνουμε και τα γυρίσματα η θίαση που θα συμμετέχουμε. Ναι, μακάρι, μακάρι για να μπορεί να τα δει περισσότερος κόσμος. Και εμείς ελπίζουμε ότι και του χρόνου θα έχουμε πάλι ένα φεστιβάλ με παραστάσεις, να καταφέρουμε κάθε χρόνο να φιλοξενούμε σπουδαίους ηθοποιούς εδώ. Θα είναι, υπάρχει συνεργασία και υποστήριξη, έτσι, κύριε Χατζηκοστοδίου. Βεβαίως, εννοείται. Σε σωστή βάση. Να δώσουμε λίγο μια ιδέα για τις παραστάσεις που θα φιλοξενηθούν όλες τις μέρες στη σκηνή του Θεάτρου Σφαγείων. Αρχίζουμε την Δευτέρα, την καθαρή Δευτέρα, με το Σταματία, το Γένος Αργυροπούλου. Είναι μια εξαιρετική παράσταση. Είναι η απολυμένη του, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη. Είναι το Μαράναθα του Ψήρα, σε σκηνοθεσία του Δήμου του Αυδελιώτη. Συνεχίζουμε με το Ζεϊμπέικικο, που είναι εξαιρετική και αυτή. Η κάθε μία θεωρώ ότι έχει το δικό της στίγμα. Ο Έσοπος, αδελφή Γκριμ, ακολουθεί που είναι η μάνα σου Μωρή, με τη Βέρα Κρούσκα, και το αμάρτημα της μητρός μου, του Βυζίνου, σε σκηνοθεσία πάλι του Δήμου Αυδελιώτη. Είναι εξαιρετικές οι παραστάσεις, οι συντελεστές, σπουδαίοι ηθοποιοί και επίσης εξαιρετικοί και οι σκηνοθέτες.